Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω αυτό εδώ το σφουγγαράκι που σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο και μου είπατε ότι θέλετε να δείτε review για αυτό το σφουγγαράκι. Καταρχήν να πω ότι είναι από τη Γερμανία και η συσκευασία του είναι αυτή, όπως και η μάρκα του. Αν θέλετε δηλαδή να το ψάξετε. Και θέλω να σας δείξω διαφορά με το αντίστοιχο σφουγγαράκι που έχω από τα Sephora. Τώρα αυτό είναι λίγο βρώμικο, αλλά βλέπετε την διαφορά. Αυτό είναι πιο μυτερό και λίγο πιο μεγάλο. Και θα σας δείξω πώς θα βάλω το make-up πάνω μου με αυτά τα δύο τα σφουγγαράκια. Από δεξιά θα έχω αυτό το ροζ και από αριστερά το κίτρινο. Το make-up που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ της Radiant, το οποίο είναι το νούμερο 2, Caramel, και το έχω χρησιμοποιήσει ήδη 2 φορές και μου αρέσει πάρα πολύ. Και τη μία φορά το έβαλα και χωρίς πούδρα και έχει μείνει αρκετή ώρα στο δέρμα μου χωρίς να βγάλει έτσι λιπαρότητα, οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό make-up. Είναι λίγο ακριβούτσικο, γύρω στα 21 ευρώ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα βρέξω τώρα τα σφουγγαράκια λίγο, οπότε θα δείτε αν γίνεται λίγο μεγαλύτερο τέλος πάντων με το νερό, θα το δείτε σε λίγο και θα ξεκινήσω. Όπως βλέπετε, τα έχω πλύνει και τα δύο τα σφουγγαράκια και όπως βλέπετε έχει γίνει το διπλάσιο. Βλέπετε τη διαφορά. Αυτό το κίτρινο έχει μείνει σχεδόν ίδιο, αν όχι εντελώς ίδιο. Αυτό εδώ βλέπετε ότι έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Το έχω στύψει, έχει φύγει περισσότερη υγρασία, το περισσότερο νερό λοιπόν. Οπότε βλέπετε ήδη τη διαφορά τους. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε να βάζουμε το make-up και να δούμε πόση ώρα χρειάζεται το ένα και πόση το άλλο για να γίνει έτσι καλό και ομοιόμορφο το αποτέλεσμα.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τη διαφορά, πάντως εγώ που τη βλέπω, σαφώς αυτή η πλευρά είναι πολύ καλύτερη από αυτήν, και αυτό γιατί με αυτό εδώ το σφουγγαράκι απλώνεται πολύ πιο εύκολα και επειδή είναι και πιο μεγάλο πιάνει και όλη την περιοχή, ενώ με αυτό χρειάζεται σε μικρότερες περιοχές να κάνεις λίγο περισσότερο, τέλος πάντων, χρόνο σου παίρνει. Αυτό είναι πολύ πιο σκληρό από αυτό, οπότε αυτό με απαλές έτσι κινήσεις καλύπτεις όλο το πρόσωπο πολύ πιο γρήγορα, και επειδή είναι και πιο απαλό και μαλακό, δεν αφήνει έντονες γραμμές, ενώ με αυτό θα πρέπει να το σβήσεις πιο πολλές φορές. Επίσης, από αυτή την πλευρά είναι πιο μεγαλύτερη η κάλυψη, τέλος πάντων, που έδωσε το foundation από ό,τι από αυτήν. Σαφώς τώρα, εντάξει, εσείς δεν μπορείτε να το δείτε και καλά μέσα από την κάμερα, αλλά εγώ που το βλέπω, βλέπω τις διαφορές. Από εδώ είναι δηλαδή πιο μεγαλύτερη κάλυψη από ό,τι από εδώ, και αυτό είναι πολύ πιο βολικό από ό,τι αυτό. Αυτό γενικά από τότε που το πήρα το έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές, γιατί δεν με έχει βολέψει καθόλου. Αυτό είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ τώρα εδώ μαζί σας. Μου άρεσε, θα σας κάνω, σίγουρα θα σας πω αναλυτικά την άποψή μου αφού το χρησιμοποιήσω και περισσότερες φορές, αλλά με μία πρώτη ματιά με βολεύει πολύ περισσότερο. Έχει και αυτή τη μητούλα που μπορεί να μπει εδώ σε κάποιες περιοχές που χρειάζεται περισσότερη ακρίβεια. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σφουγγαράκι και οικονομικό. Μπορείτε δηλαδή, αν έχετε κάποιον στη Γερμανία που μπορεί να το πάρει για σας, ή αν πάτε εσείς στη Γερμανία, θα σας ξαναδείξω λίγο την συσκευασία του, αν θέλετε να το πάρετε. Είναι οικονομικό και πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο από τα αυθεντικά beauty blender για να σας πω διαφορές, αλλά σε σχέση με αυτό που κυκλοφορεί στα Sephora, το οποίο ήταν και αρκετά ακριβό, εγώ με μια έκπτωση το είχα πάρει 7 ευρώ περίπου, οπότε φαντάζομαι γύρω στα 9 έχει, κάπου εκεί είναι η τιμή του. Αυτό είναι μισή τιμή από αυτό. Είναι πολύ καλύτερο, μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε εσείς να δείτε τη διαφορά, να έχετε κι εσείς έτσι μια άποψη από μόνοι σας και να μην βασίζεστε σε όσα σας λέω εγώ. Επίσης χρησιμοποίησα σχεδόν διπλάσια ποσότητα από το make-up για να καλύψω αυτή την πλευρά, γιατί σχεδόν όλο το ρουφάει. Οπότε από αυτή την πλευρά εδώ που χρησιμοποίησα αυτό το ρόζο σφουγγαράκι, έβαλα δύο φορές πάτησα την αντλία, τέλος πάντων. Από αυτήν την πάτησα 4, οπότε είναι και αυτό ένας λόγος για να δείτε, τέλος πάντων, τι κάνει το καθένα, γιατί αν είναι να βάζεις διπλάσια ποσότητα από εδώ και φανταστείτε να κάνω και ολόκληρο το make-up, ολόκληρο το μακιγιάζ με αυτόν εδώ τον τρόπο, οπότε θα χρειαστώ 8 φορές να πατήσω την αντλία, ενώ στην ουσία αυτό χρειάζεται τις μισές. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχετε κάποια απορία ή κάποια ερώτηση, τέλος πάντων, αφήστε με από κάτω ένα σχόλιο. Και θα τα ξαναπούμε. Bye!